Εμείς όμως τώρα έχουμε μαζί μας τον δόκτορα Ιωάννη Γανόπουλο, ο οποίος λίγες μέρες μετά θα μιλήσει σε ένα ακόμα μέσο, θα μιλήσει τώρα σε εμάς και στους ακροατές μας για αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο συντονίζει και υλοποιεί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Κύριε Γανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια έτσι. Πολλά κιόλας, να ζήσουν όλοι οι Έλληνες. Να είστε καλά, να είστε καλά και σας εύχομαι. Όντως χαίρομαι πολύ που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία να συνεργαστούμε με αυτόν τον πολύ οργανωμένο και πολύ και πολύ αξιόλογο συνεταιρισμό. Μέσω του προγράμματος θέλουμε να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάδειξη, αξιολόγηση και τη βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πατάτας Νάξου με τη χρήση όλων αυτών των σύγχρονων φαινοτυπικών, μοριακών και χημικών εργαλείων. Θέλουμε δηλαδή να αναδείξουμε το προϊόν αυτό, να πάρει δηλαδή μια προστιθέμενη αξία. Ωραία. Κύριε Γανόπουλε, θα ήθελα επίσης να προσθέσω, σας ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά σας λόγια, σας ευχαριστούμε εκ μέρους της Ένωσης και χαίρομαι και εγώ με τη σειρά μου που η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου δεν μένει μόνο στην παραγωγή, προβολή, προώθηση και αξιοποίηση των εκλεκτών της προϊόντων, αλλά φροντίζει να ασχολείται και με ερευνητικά προγράμματα και με την επιστήμη και με τις νέες τεχνολογίες. Μέσω της έρευνας θα μπορείς να το εργαλειοποιήσεις και να έτσι το αξιοποιήσεις ακόμα παραπέρα. Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θέλω από εσάς, κύριε Γανόπουλε, πάρα πολύ απλά είναι, με απλά λόγια βέβαια για να καταλάβουν φυσικά και οι ακροατές μας, να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το τριετές πρόγραμμα, το Greatest Potatoes, και ποιος είναι βέβαια και ο σκοπός έτσι, όλου αυτού του προγράμματος. Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτό στοχεύουμε να ανακαλύψουμε έναν βιοδείκτη. Ο μακροπρόθεσμος δηλαδή σκοπός είναι να ανακαλύψουμε έναν βιοδείκτη ο οποίος θα μπορεί να μας πιστοποιεί αυτό το μοναδικό προϊόν. Να μην μπορεί κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί την πατάτα Νάξου και να την οικειοποιείται. Δηλαδή να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε νοθείες το προϊόν της πατάτας Νάξου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ελληνοποιήσεις και πολλοί καπηλεύονται την πατάτα Νάξου ότι είναι δικιά τους ή οτιδήποτε τέτοιο. Φυσικά και το γνωρίζουμε και είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε και εσείς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι όχι μόνο για εμάς εδώ στην Ένωση αλλά και για τους παραγωγούς μας και εν τέλει και για τον καταναλωτή να βγαίνει οποιοδήποτε τυχαίος. Ακριβώς. Γιατί πληρώνει την πατάτα Νάξου αυτό το αξιόλογο προϊόν παραπάνω χρήματα για παράδειγμα, αλλά μπορεί να παίρνει μια χαμηλής ποιότητας πατάτα. Άρα ακριβώς. Υπάρχει νοθεία, τον παραπλανή δηλαδή. Είναι μια παραπλάνηση. Πείτε μας λοιπόν πώς θα γίνει ακριβώς όλο αυτό μέσω του προγράμματος. Κοιτάξτε να δείτε. Σκοπεύουμε να... Βασικά καλλιεργήσαμε ήδη πατάτες και εδώ στη Θέρμη, στην περιοχή, στο Ινστιτούτο μας. Στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης του Ελγό Δήμητρα. Στη και Θέρμη Θεσσαλονίκης, έτσι. Ναι. Και στην, και στην Νάξο. Όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες, οι αρδεύσεις, όλο το πρόγραμμα καταπολέμησης είναι ακριβώς το ίδιο. Όπως γνωρίζετε η πατάτα Νάξου είναι συγκεκριμένη ποικιλία, έχει δηλαδή συγκεκριμένη γενετική ταυτότητα. Είναι η σπούντα ή κάποιες άλλες που χρησιμοποιούν. Ακριβώς. Άρα το γενετικό υλικό παραμένει το ίδιο. Άρα τι είναι αυτό που κάνει την πατάτα Νάξου να είναι τόσο ξεχωριστή και να έχει αυτή την διατροφική αξία την ιδιαίτερη. Υποψιαζόμαστε ότι πιθανόν να είναι τα μικρόβια της περιοχής που έχουν το έδαφος είτε το μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε παίρνοντας χώματα και αποκονδύλους πατάτες στο χώμα, να κάνουμε με ομικές τεχνολογίες ανίχνευση της μικροβιοκοινότητας της περιοχής. Είναι όπως στο αμπέλι που λέμε το τεροάρ. Το τεροάρ, δηλαδή, ναι. Μάλλον έχει ένα τεροάρ η Νάξος που είναι ιδιαίτερο. Άρα αυτό εμείς, αυτή την υπογραφή θα πρέπει να την βρούμε. Αυτός θα είναι και ο βιοδείκτης μας. Το περιβάλλον πάλι επηρεάζει τα επιγενετικά φαινόμενα που λέμε. Άρα και αυτό θα το ανοιχνεύσουμε μέσα από αλληλουχίσεις νέας γενιάς που θα βρούμε το επιγονιδίωμα τόσο στην πατάτα Νάξου που καλλιεργούμε στην Θέρμη όσο και στην περιοχή της Νάξου. Και θα δούμε οι διαφορές που θα μας δώσουν, αφού το γενετικό υλικό είναι το ίδιο,
θα είναι πιθανοί βιοδείκτες, βέβαια αυτό θα το συνεχίσουμε περαιτέρω και μετά το πρόγραμμα για να το αποδείξουμε, έτσι, γιατί αυτό θέλει απόδειξη. Θα βρούμε τους βιοδείκτες αυτούς και μετά θα, μόλις αν δουλεύει αυτός ο βιοδείκτης, θα μπορέσουμε μετά και μέσω του Υπουργείου να το εργαλειοποιήσουμε ώστε να το χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε αν είναι πατάτα ανάκτηση από την περιοχή ή όχι. Άρα λοιπόν, θα φυτέψετε πατάτα στην Θέρμη, θα φυτέψετε πατάτα στην Άξο, το ίδιο ακριβώς προϊόν. Το και... ίδιο ακριβώς, όλα και... θα είναι ίδια. Όλα θα είναι ίδια, η καλλιέργεια το ένα το άλλο το παράλληλο και οι, οι διαφορές που θα προκύψουν θα είναι εκείνες, δηλαδή αν κατάλαβα καλά, που διαφοροποιούν και ξεχωρίζουν την πατάτα της Άξου, έτσι. Ακριβώς. Σε... με πολύ απλά λόγια δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αυτός είναι ο βιοδείκτης, η διαφορά που βρίσκουμε με αυτές τεχνολογίες όταν τις εφαρμόσουμε, είναι ο λεγόμενος βιοδείκτης που εμείς οι ερευνητές μπορούμε να τον ανοιχνεύουμε και να τον εντοπίζουμε κάθε φορά που γίνεται κάποια νοθεία. Κύριε Γανόπουλε, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτός ο όρος ομικές τεχνολογίες, τον οποίο ομολογώ δεν τον γνώριζα. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Όλες αυτές οι τεχνολογίες που παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ας πούμε η γονιδιωματική είναι όταν παράγεται όλο το σύνολο του γονιδιώματος. Ναι. Η μεταβολομική είναι αυτή που παράγεται το σύνολο των μεταβολητών ενός οργανισμού. Και επειδή παράγουν τεράστια όγκο δεδομένων, big data, λεγόμενα big data, όλες αυτές οι τεχνολογίες ονομάζονται omics. Ελληνικά μάλιστα. Ομικές τεχνολογίες. Ομικές, βιοαναλυτικές μέθοδοι δηλαδή. Κατάλαβα. Αυτές λοιπόν θα είναι και οι τεχνολογίες, τα εργαλεία μάλλον που θα χρησιμοποιήσετε, όπως διαβάζουμε. Αυτά και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ό,τι πιο αναβαθμισμένο και υψηλής τεχνολογίας υπάρχει αυτή την εποχή. Για παράδειγμα και τον κοροναϊό τώρα που τον ελέγχουν το γονιδίωμά του, με αυτές τις τεχνολογίες το ελέγχουν. Με φαινοτυπικά, μοριακά και χημικά. Όχι, με γονιδιωματική, με τις τεχνολογίες της γονιδιωματικής και της επιγονιδιωματικής. Μάλιστα. Στην περίπτωσή μας η γονιδιωματική δεν έχει, πώς το λένε, δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται να εφαρμοστεί γιατί είναι η ίδια ποικιλία. Το γονιδίωμα, δηλαδή το γενετικό υλικό είναι ακριβώς το ίδιο, είναι η σπούντα για παράδειγμα. Mm-hmm. Ωραία. Άρα εμείς θέλουμε να δούμε, δηλαδή η αλφαβήτα, αν πούμε ότι τα γράμματα του DNA είναι το αλφάβητό μας, η αλφαβήτα είναι η ίδια. Ναι, ναι. Το αλφάβητο. Αυτό που διαφοροποιεί είναι η τόνη, το επιγονιδίωμα δηλαδή. Ναι, 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 κατάλαβα. Αυτή την τόνη θέλουμε να δούμε. Αν ο καλός είναι καλός ή καλός. Ακριβώς. Για παράδειγμα. Θα κατασκοπεύσετε λοιπόν. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα του κυρίου Τσαφτάρη, ο οποίος είναι και ο μέντορας μου. Αυτός μας οδήγησε να βρούμε ότι το επιγονιδίωμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Θα κατασκοπεύσετε λοιπόν τα μυστικά της πατάτας και θα μας φέρετε ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα λοιπόν το οποίο ελπίζετε να καταφέρετε? Το αποτέλεσμα, εγώ δηλαδή αυτό που οραματίζομαι είναι να μπορούμε με ένα πολύ γρήγορα και απλά, με αυτό το βιοδείκτη, να μπορούμε δειγματοληπτικά να... Βασικά αυτό δεν θα το κάνει ο συνεταιρισμός φαντάζομαι. Ναι. Θα πρέπει το Υπουργείο να το εργαλειοποιήσει και να πει εγώ θέλω να προστατεύσω τα ιδιαίτερα μου προϊόντα. Άρα τι πρέπει να κάνω, θα ελέγχω όπως ο ΕΦΕΤ, μέσω του ΕΛΓΟ ίσως που είναι και υπό την εποπτεία του, θα ελέγχω αυτά τα φαινόμενα. Με αυτόν τον βιοδείκτη, ο οποίος θα αποδειχθεί έτσι, μέσα από δημοσίευση υψηλής απήχησης περιοδικά θα... Θα πρέπει να αποδειχτεί βέβαια πρώτα, ακριβώς. Σωστό. Ακριβώς. Θα μπορεί δηλαδή ο υπεύθυνος να πηγαίνει π.χ. στη λαϊκή αγορά, να βλέπει πατάτα Νάξου, να τις ελέγχει και να αποδεικνύει αν είναι πατάτες Νάξου ή όχι. Εγώ σκέφτομαι η συσκευασία που θα δίνει ο συνεταιρισμός να έχει και ένα ότι ελέγχθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα για παράδειγμα ότι όντως είναι πατάτα Νάξου. Μάλιστα. Αυτό το σήμα για παράδειγμα θα είναι κάτι το οποίο δεν θα το έχει ο άλλος. Θα είναι ιδιαίτερο. Θα είναι και η απόδειξη επί της ουσίας. Η απόδειξη. Ότι είναι πατάτα Νάξου. Αυτό θα το χρησιμοποιεί ο συνεταιρισμός. Το Υπουργείο πάλι θα πρέπει να κάνει αυτόν τον έλεγχο της δοκιμής πειραματικά. Πάρα πολύ σπουδαίο όλο αυτό το εργαλείο και να επαναλάβω βέβαια εδώ ότι τα προβλήματα κυρίως γίνεται λοιπόν κύριε Γανόπουλε για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της νοθείας και των παράνομων βαπτισμάτων προϊόντων. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κύριε Γανόπουλε, αλλά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου όποτε έρχεται εδώ στα μέρη μας
και υποδέχεται κάποιον εκπρόσωπο από τον πολιτικό χώρο, πάντοτε του δίνει ένα επώμνημα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος του νησιού μας. Και στο επώμνημα αυτό πάντοτε μου έχει κάνει εντύπωση. Αυτό πάντοτε υπάρχει μέσα αναφορά στο πρόβλημα των παράνομων βαπτισμάτων προϊόντων. Η Ένωση δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να αναδείξει το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ερευνητικά, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία να μπορείς να το ανιχνεύσεις. Νομίζω είναι πολιτική βούληση να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Δεν ξέρω, τώρα εγώ είμαι ερευνητής, ασχολούμαι με το πρόβλημα να το λύσω ερευνητικά. Από εκεί και πέρα. Ας κάνουν και βέβαια και η πολιτεία. Πάντως τα εργαλεία υπάρχουν. Τα εργαλεία θα υπάρχουν και σύντομα. Η χώρα μας έχει εξαιρετικό ερευνητικό δυναμικό. Και θα αυτό μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Είναι τριετές, έτσι, αυτό το ερευνητικό είναι πρόγραμμα. Είναι τριετές το πρόγραμμα, mm-hmm. έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε αυτό το βιοδίκτυο που θα μας βοηθήσει περαιτέρω να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Κλείνοντας την κουβέντα μας, κύριε Γανόπηλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε δοκιμάσει εσείς ο ίδιος την πατάτα Νάξου, αν την έχετε φάει, να μου πείτε την γνώμη σας. Έχω δοκιμάσει. Χαίρομαι. Έχω δοκιμάσει και είναι εξαιρετική. Και αυτό μου κίνησε την ερευνητική μου περιέργεια να θέλω να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα. Να βοηθήσω δηλαδή την περιοχή. Τι πιστεύετε σαν... Εγώ κατάγομαι και από περιοχή, από τη Δράμα είμαι. Α, ωραία. Κατάγομαι από πατατό περιοχή. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να βοηθήσω τους Έλληνες παραγωγούς να μπορέσουν να πουλάνε το προϊόν τους που με τόσο μεράκι παράγουν. Και να είναι αυτό που πουλάνε και να μην τους παραπλανούν. Σαν γευσιγνώστης λοιπόν, κύριε Γανόπουλε, τι πιστεύετε ότι κάνει την πατάτα Νάξου να ξεχωρίζει? Εγώ πιστεύω ότι εκεί το μικροκλίμα και από ό,τι μας είπε ο κύριος Βερνίκος χρησιμοποιούν κάποια κοπριά, ναι. από την περιοχή. Από τα ζώα του νησιού, ναι βέβαια. Αυτό πρέπει να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή το μικροβίωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον άνθρωπο γενικώς, αλλά και στα φυτά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αν όχι το σημαντικότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γανόπουλε. Παρακαλώ, για τον χρόνο που μας δώσατε. Και καλή συνέχεια βέβαια σε όλο αυτό το πολύ σπουδαίο ερευνητικό πρόγραμμα και στην ερευνητική σας προσπάθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.